Από το τέλο Απριλίου μπορούν οι δικαιούχοι του Προγράμματο Κοινωνικού Τουρισμού να ενεργοποιήσουν τι επιταγέ του προκειμένου να κλείσουν τι διακοπέ του. Ειδικότερα μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων των δικαιούχων από τον ΑΕΔ, ξεκινά το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο θα διαρκέσει 12 ολόκληρου μήνε μέχρι δηλαδή και τον Απρίλιο του 2018. Οι δικαιούχοι του Μητρώου Οφελουμένων δεν χρειάζεται να προσέρχονται στι υπηρεσίε του ΑΕΔ για την παραλαβή οποιοδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή του για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση τη επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Η επιταγή είναι ένα μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο, ξεχωριστά ο οποίο αποτυπώνεται τόσο στο οριστικό μητρό, όσο και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2018. Οι δικαιούχοι έχοντα αυτόν τον αριθμό και μόνο μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλημα που επιθυμούν από το Μητρό Παροχών για κρατήσει δωματίων. Οι πάροχοι με τη σειρά του ελέγχουν την ύπαρξη επιταγή και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τη διαδικτυακή πύλη του οργανισμού. Έχουν ανακοινωθεί από τον ΝΟΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων τη επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Μπορούν οι δικαιούχοι να δουν μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή που έχουν κάνει τι αιτήσει του τον οριστικό πίνακα και αν οι δικαιούχοι θα δουν ότι είναι γραμμένο ο αριθμό τη επιταγή που είναι η η επόμενη κίνησή του είναι να μπουν μέσα στην εφαρμογή, να ψάξουν του παρόχου, σε ποια περιοχή του ενδιαφέρει, να βρουν το τηλέφωνο του ξενοδοχείου που του ενδιαφέρει και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί με του ξενοδόχου θα συνοηθούν για ποιο χρονικό διάστημα του ενδιαφέρει και ποιε είναι οι παροχέ του ξενοδοχείου. Στι ακριτικέ περιοχέ στα νησιά του Αιγαίου που λόγω τη κατάσταση. Είναι διπλάσιο ο αριθμό, είναι δέκα διανυκτερεύσει. Στι πόλει περιοχές είναι πέντε μέρε. Η επιταγή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι τι 25 Απριλίου του 2018. Είναι από σήμερα για ένα χρόνο.